Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο του a Man Review. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους είδαν τα βίντεο τα οποία έχω αναρτήσει. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε και είδα ότι από την πρώτη μέρα υπήρχε και όλα σκήνη στο κανάλι και συνεχίζει να υπάρχει. Ε, για όσους κοιτάν το review και το project με τα φθηνά φώτα LED από την Κίνα αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται για να υπάρχει μία σωστή και σαφή άποψη όσον αφορά την λειτουργία τους και το αν κάνουν ή δεν κάνουν, όπως είπαμε. Και σήμερα ε, αποφάσισα να σας δείξω, όπως είπα και πως έχω περιγράψει και στην περιγραφή και το στόχο του καναλιού ε, ένα προϊόν το οποίο είναι στα χέρια μου ούτε λίγο ούτε πολύ 7 μήνε. Ε, λειτουργεί καθημερινά. Έχει φάει σκληρή χρήση. Έχει βγει πάρα πολύ καλό και μπορώ να σα το προτείνω ανεπιφύλακτα. Τουλάχιστον ένα δείγμα αυτό που έχω εγώ είναι πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ καλό. Δεν με έχει προδώσει ποτέ. Θα πούμε στην πορεία εφόσον δείξουμε λοιπόν αυτό εδώ το στερεοφωνικό bluetooth της Away το συγκεκριμένο είναι το α990BL το μοντέλο ε, θεωρώ πως είναι ένα πάρα πολύ καλό προϊόν και σε μια πολύ πολύ καλή τιμή ε, η οποία θα έχει link κάτω από το βίντεο και θα σας έχω και ένα κουπονάκι με το οποίο θα έχετε 14% έκπτωσης επί της αναγραφόμενης του προϊόντος θα ήθελα εδώ να πω πως αυτά με τις εκτός και τις τιμές με τα μαγαζιά στην Κίνα είναι λίγο χρηματιστήριο. Σήμερα είναι up αύριο είναι down. Σήμερα δουλεύει το κουπόνι, αύριο δεν δουλεύει. 10 λεπτά πριν ξεκινήσω να γράφω το βίντεο τσέκαρα στο λογαριασμό μου να κάνω μια παραγγελία ενός τέτοιου ακουστικού και την παίρνει την έκπτωση κανονικά. Ουσιαστικά θα σας βγει σαν να μην πληρώσετε καθόλου μεταφορικά. Πρότασή μου, registered, ούτω ή άλλω είναι μικρή αξία, δηλαδή ένα να το παραγγείλετε με tracking number, με νούμερο το οποίο μπορεί να ανοιχνευτεί και να το δείτε πού βρίσκεται ανα πάση στιγμή και πότε θα σα έρθει, μέσω Belgium Post. Αυτά σαν πρόλογος, να δούμε τι έχουμε εδώ. Καταρχάς, εδώ έχω το κουτάκι. Καταρχάς θέλω ήθελα να ζητήσω, κατά δεύτερον μάλλον, ένα συγγνώμη για τον ήχο, για τυχόν προβλήματα ήχου και τυχόν προβλήματα εικόνας. Το κανάλι ακόμα βρίσκεται σε εμβρυϊκό στάδιο. Σιγά σιγά αυτά τα πράγματα θα βελτιωθούν και θα είναι καλύτερα για όλους μας. Θα με συγχωρήσετε λοιπόν για το θόρυβο. Ήρθε μέσα σε αυτή τη ζελατινούλα προστατευμένα έχει ένα πολύ ωραίο κουτάκι το οποίο είναι μαγνητικό και μέσα ήταν τοποθετημένο το σετ των ακουστικών και εδώ πολύ απλά μας περιγράφει ότι είναι wireless, ότι είναι για σπορ είναι και για κλήσει και για μουσική και πιστέψτε με και για απόδοση μουσικής είναι πάρα πολύ καλό είναι συμβατό ε, και με Android ε, και με iOS ε, ακόμα και με υπολογιστή έτσι μπορεί να παίξει παντού επίσης μπορεί να παίξει και με δύο συσκευέ ταυτόχρονα στην πίσω του πλευρά μας λέει θα πω τα βασικά του χαρακτηριστικά ούτως ή άλλως όπως είπα και σε προηγούμενες ε, κουβέντες που είχαμε αυτά μπορείτε να τα δείτε και μέσω των link ε, και πολύ καλύτερα ίσως από ό,τι θα σας τα πω εγώ εγώ μπορώ να πω και κάτι λάθος ε, απλά θα πω πολύ πολύ βασικά και θα σταθώ στο ότι έχει 200 ώρες standby, έχει 6 ώρες ε, διαρκούς ομιλίας, 4 ώρες μουσικής και χρειάζεται περίπου μία ώρα για να φορτίσει. Η δε απόσταση κάλυψης του Bluetooth μας είναι περίπου στα 10 μέτρα. Ε, τα 10 μέτρα είναι χωρίς τείχους και ενδιάμεσα εμπόδια. Εδώ έχω ένα παραπονάκι σε σχέση με ένα προηγούμενο Bluetooth ε, της Nokia της, που, που είχα πριν το αντικαταστήσω. Ε, το Bluetooth της Nokia είχε πολύ πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια αλλά δεν ξέρω αν και πάλι αυτό είναι καλό ή κακό γιατί μεγαλύτερη εμβέλεια σημαίνει μεγαλύτερη ένταση σήματος ε, ε, και ένα Bluetooth δεν το έχουμε μόνο ε, για να μας βολεύει να το πω έτσι απλά απλά. Πολλοί το έχουν και για να αποφεύγουν την ακτινοβολία του κινητού στο κεφάλι, στο σώμα μα, για όση ώρα μιλάμε. Και ειδικά για αυτού που μιλάνε πολύ. Σαν και εμένα, λοιπόν, πίσω κάποια βασικά χαρακτηριστικά, κάποιε άλλε σημειώσει. Ανοίγοντα το κουτάκι, όπω είδαμε, έχει κάποιε άλλε πληροφορίε. Α το ανοίξουμε να δούμε και τι έχει μέσα. Δεν είχε, έχει. Δεν τα έχω βγάλει. και μέσα έχει ένα manual το οποίο είναι στα κινέζικα και στα αγγλικά να το βάλουμε στην άκρη και εδώ μας είχε ένα σακουλάκι με ένα μικρό καλωδιάκι βολικό θα έλεγα καλής ποιότητας USB για τη φόρτισή του Εδώ μας έχει κάποια ανταλλακτικά ε, τα οποία μπορούμε να αλλάξουμε πολύ εύκολα. Απλά βγάζουμε αυτό ε, το σιλικονένιο ανταπτοράκι που μπαίνει στο αυτή μας ε, και το αντικαθιστούμε με οποιοδήποτε άλλο θέλουμε ανάλογα με τη διάσταση. Ε, νομίζω πως ε, δεν θα έχετε πρόβλημα με την προσαρμογή. Θα βρείτε το, το μέγεθος το οποίο σας ταιριάζει. Είναι αρκετά διαφορετικά τα μεγέθη. Μέσα επίσης έχει ένα κλιπ το οποίο μπορείτε να το βάλετε, να κάνετε μία θηλιά και να το κουμπώσετε για να μικρύνετε λίγο το μήκος τους εάν σας ενοχλεί. Κάποια κλιπ τα οποία μπορούν να μπουν πάνω και να προσαρμοστεί στο πίσω μέρος του αυτιού. Μπαίνουν εδώ, εδώ έχει μία εγκοπούλα, δεν ξέρω αν τη βλέπετε. Σε περίπτωση που θελήσουμε να τρέξουμε για να μείνει σταθερό και να μην μας φύγει, να μην μας γλιστρήσει, γιατί με τον ιδρώτα πάντα υπάρχει θέμα. Και ένα μανταλάκι το οποίο μπορούμε να το κρατήσουμε στο πέτο μας, στο γιακά μας, για να μην μας φύγει. Εμένα προσωπικά δεν με έχει βολέψει, δεν μ' αρέσει κιόλας να το έχω πάνω. Μου έχει πέσει πάρα πολλές φορές. Και βέβαια αυτό είναι κακό για μένα, καλό για εσάς, γιατί πραγματικά έχει αντέξει πάρα μα πάρα μα πάρα πολλές πτώσεις και έχει αντέξει. Ε, νομίζω πως θα το φέρω όσο πιο κοντά γίνεται, να δω αν θα μπορέσει να εστιάσει. Νομίζω ότι φαίνονται οι φθορές, οι γρατζουνιές που έχει πάνω. Μου έχει πέσει, το έχω πατήσει, ε, έχω γλιστρήσει πάνω σε αυτό έχει φύγει, έχει εξαφανιστεί, το χάσα εδώ, έχει ένα προστατευτικό πλαστικό για να μας κάνει στεκανοποίηση, να μην περνάει υγρασίες και για πράγματα μέσα στην θύρα του USB της φόρτισης. Ε, δεν έχει φθορές, έχει πολύ καλή βαφή, παρότι έχει πέσει κάτω, έχει χτυπηθεί, χρησιμοποιείται 7 μήνες όσον αφορά στο χρώμα του, δεν μου έκανα αποχρωματισμούς και αυτό μου άρεσε, σημαίνει ότι έχει πολύ καλή ποιότητα βαφής. Και είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση. Ε, έτσι δύο πραγματάκια, πολύ πολύ απλά, αν και όλα σχεδόν είναι τα ίδια. Έχει συν, πλυν, όπου με το συν και το πλυν ε, την ώρα που ε, μιλάμε μπορούμε να αυξομειώσουμε την ένταση, ε, την ένταση του ήχου στο αυτή μας. Με το το κουμπάκι απαντάμε και κλείνουμε την κλίση μας και τα αντίστοιχα τα κουμπιά λειτουργούν σαν μπροστά-πίσω ή πάυση όταν ακούμε μουσική. Η σύνδεσή του είναι πάρα πολύ απλή, απλά κρατάμε πατημένο το κουμπάκι, μας ανάβει κόκκινο, μπλε με το που συνδεθεί και αυτό είναι όλο. Δεν χρειάζεται τίποτα μα τίποτα παραπάνω. Η αρχική του σύνδεση χρειάζεται λίγο παραδεταμένο πάτημα για να μπορέσει να κάνει το pairing και να το συνδέσουμε ψάχνοντας την ονομασία την από το κινητό μας. Ε, θεωρώ πως είναι ένα πολύ καλό προϊόν. Θα το συνέστηνα ανεπιφύλακτα αυτή τη φορά και έχει δοκιμαστεί αρκετό χρονικό διάστημα και με κακουχίες. Το μειονέκτημά του είναι, όπως σας είπα, η απόσταση η οποία έχει, τα 10 μέτρα ναι τα έχει μετρημένα, αλλά πρέπει να είναι σε ανοιχτό χώρο και μετά χάνει ε, όσο προχωράμε βήμα-βήμα πραγματικά με, με γοργού ρυθμούς το σήμα του και ε, χάνεται, η απώλεια, ε, χάνεται η επικοινωνία πραγματικά, θέλει λίγο προσοχή σε αυτό. Η μπαταρία του ε, δεν είναι τόσο μεγάλη. Εγώ το φορτίζω σε καθημερινή βάση κάθε βράδυ για να μην ξεμείνω και συνήθως με αρκετή ώρα ομιλίας και πολύ λίγο μουσική με βγάζει. Αυτό όποιο θα κοιτάξει να το επιλέξει θα πρέπει να το έχει κατά νου. Η μπαταρία του δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Βέβαια, δεν θα μπορούσε να υπάρχει μεγάλη αυτονομία όταν μέσα σε ένα τόσο δω θα πρέπει να χωρέσει μπαταρία, ακουστικά, μικρόφωνα, πλακέτες, φόρτιση, τα πάντα. Θα πρέπει αυτό να το έχουμε κατά νου. Αυτά είχα να πω για σήμερα. Διαβάστε τις περιγραφές, Πάντα υπάρχουν χρήσιμα πράγματα. Θα σας έχω link ε, για το συγκεκριμένο από που μπορείτε να το αγοράσετε και θα σας έχω και το κουμπονάκι το εκδοτικό. Κάθε κλικ βοηθάει. Κάντε like, κάντε share, μείνετε συντονισμένοι. Θα τα πούμε πάλι σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.